Δούρου. Κυρία Δούρου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Χατζημαρκάκη. Η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολλά να σας ρωτήσω, αλλά θα ξεκινήσω με την κυρία Σκόνδρα, με τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσατε, τη ρώτησα, πήρα την χθεσινή φράση του Πρωθυπουργού από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου είπε ότι μετατρέψαμε τις κρίσεις σε ευκαιρία. Τη ρώτησα πώς μετέτρεψε η κυβέρνηση την υγειονομική κρίση με τον SARS-CoV-2, αλλά και την κρίση ακρίβειας ως ευκαιρία. Φαντάζομαι την ακούσατε τι είπε, οπότε σχολιάστε μου σας παρακαλώ τη δική σας, πείτε μου τη δική σας άποψη. Την άκουσα και από τη στιγμή που δεν μπορώ να μπω σε διάλογο και για να μην οριστήσω, ας πούμε, ενδεχομένως σε προσβολή, εμένα θα μου επιτρέψετε να σας πω τι λέει η ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Και ο πρόεδρός της, που δεν έχει τοποθετηθεί από τον Αλέξη τον Τζίπρα ή την Ρένατη Δούρου, έχει τοποθετηθεί από τη σημερινή κυβέρνηση. Και ανεξάρτητα αν παίζουμε τις λέξεις με την επικοινωνία και όχι με την ουσία, όπως έχει πει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θέλω να πω στην κυρία Σκόνδρα και βασικά θέλω να πω σε όλους και σε όλες που μας ακούν αυτή τη στιγμή ότι από τον Ιούλιο του 2021 μέχρι και το Φλεβάρι του 2022, κυρία Χατζενικόλα, το μέσο πλήρες κόστος παραγωγής της μονάδας φυσικού αερίου ήταν 153 ευρώ η μεγαβατόρα. Ενώ η μέση συνολική τιμή της ελληνικής χονδρικής αγοράς ήταν στα 202 ευρώ. Άρα 153 κόστιζε, 202 πουλούσανε μεσοσταθμικά τους τελευταίους 8 μήνες, που σημαίνει υπερκέντρου 49 ευρώ τη μεγαβατόρα. Λοιπόν, ενώ πέρσι το αντίστοιχο κέρδος ήταν 2 ευρώ τη μεγαβατόρα. Στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, έτσι, και με τις συγκρίσεις που δίνει η ρυθμιστική αρχή ενέργειας, δεν έχουν το ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, έτσι. Και αυτά που μόλις άκουσα και εγώ, επειδή μόλις τες γύρισα από τριήμερη περιοδία στον νομό Χαλκιδικής, δεν ξέρω αν μπορεί να τα ακούσει ο αγρότης, ο μικροπαραγωγός, αλλά και ο δημόσιος υπάλληλος ή ακόμα και οι δημοτικές αρχές, κύριε Χατζενικόλα, που παίρνοντας τους λογαριασμούς θέρμανσης των σχολικών μονάδων δεν ξέρουν, με δεδομένο τους μειωμένους πόρους από τον προϋπολογισμό προς τις δημοτικές και τις περιφερειακές αρχές, πώς θα μπορέσουν να πληρώσουν αυτά τα κόστη, ώστε τα παιδιά μας, ιδίως στις ακρόρειες της πατρίδας μας, το Παρανέστη Δράμα, αλλά και στην ορεινή Χαλκιδική, δεν θα παγώσουν. Λοιπόν, εντάξει, το καταλαβαίνω το non-paper της Νέας Δημοκρατίας, που θεωρεί ότι ήταν ευκαιρία η ενεργειακή κρίση, δεν ξέρω όμως για ποιον ήταν, μάλλον για τα νέα τζάκια φυσικού αερίου, ευκαιρία για να ξεθεμελιωθεί η ΔΕΗ, που τη βλέπουμε το Διευθύνοντα Σύμβουλο να παίρνει περισσότερο από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να γεμίζει με golden boys, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Να σας αλλάξω, κυρία Δούρου, θέμα. Δεν μπορεί να σταθεί. Γιατί δεν είναι η υγειονομική κρίση, θα μου επιτρέψετε να σεβαστώ τη μόρφωση που μου έχουν δώσει οι γονείς μου και οι δάσκαλοί μου και να μην δω καμία ευκαιρία. Δηλαδή, να σας αλλάξω θέμα. Σήμερα θα τα πούμε σε έναν άνθρωπο που ξεψύχησε στο διάδρομο διασωληνωμένος και να του πούμε ότι η υγειονομική κρίση ήταν ευκαιρία. Αυτά κυρία Δούρου, όποιος τολμάει τα βάζει στο στόμα. Επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, γι' αυτό αναγκάζομαι να σας αλλάζω θέμα. Ναι, δεν είναι προσωπικό. Να σας βάλω ένα δύσκολο θέμα τότε. Αφού μιλάτε για υγειονομική κρίση και για την διαχείριση της κυβέρνησης, πρόσφατα, προχθές, είχαμε εκλογές και στην ΕΙΝΑΠ και στον ΟΝΓΕΠ. Δεν θα σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία διατήρησε τις δυνάμεις της, αυτές που είχε το 19, που όντως τις διατήρησε. Θα σας πω ότι είχαμε μια πολύ μεγάλη άνοδο της ριζοσπαστικής αριστεράς, των ψηφοδελτίων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και του Ανταρσία. Ενώ αντίστοιχα ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πτώση μία μονάδα. Ήταν ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε έτσι και σκεπτικισμό. Διότι αν θεωρούμε ότι έχετε δίκιο στην κριτική σας προς τη Νέα Δημοκρατία, ότι επί της ουσίας άφησε μόνο τον ιατρικό κόσμο της χώρας να παλεύει με το τέρας, αυτό δεν είχε αποτύπωμα στην επιλογή των γιατρών. Γιατί συνέβη αυτό, κυρία Δούρου? Είναι αυτό για το οποίο ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, αλλά και μια σειρά άλλων στελεχών και μελών, έχουν βάλει ως στοίχημα και με το επικείμενο συνέδριο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με ένα 32% στις εκλογές του 2019 και το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό αριστερό κόμμα μπροστά του έχει μία υποχρέωση.
να συνομιλήσει με το συνδικαλιστικό κίνημα, να συνομιλήσει με τους εργαζόμενους, να συνομιλήσει με την αυτοδιοίκηση, να συνομιλήσει με τους προέδρους στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, διότι ένα αριστερό δημοκρατικό προοδευτικό κόμμα δεν μπορεί να ύπταται, αλλά όπως συνηθίζετε να λέτε οι δημοσιογράφοι, πρέπει να γιωθεί. Και γι' αυτό από τον ίδιο τον πρόεδρο, κύριε Χατζηνικόλα, και σχεδόν στο σύνολο των βουλευτών και των στελεχών μας, και εγώ με τη σειρά μου, έτσι, προσπαθούμε να βρεθούμε όπου υπάρχει ανάγκη. Και υπάρχει ανάγκη να εκπροσωπηθεί όχι αξιωματική αντιπολίτευση, ο κόσμος που πιέζεται, διότι 3 χρόνια τώρα με την υγειονομική κρίση δεν έχει πάρει άδεια, που απειλείται και έχει απειληθεί με αναστολή και σε συνδικαλιστικό επίπεδο. Νομίζω ότι στο επικείμενο συνέδριο όλα αυτά θα πάρουν έναν οδικό χάρτη, γιατί εσείς το είπατε, δεν το λέω εγώ, ώστε όποιος ή όποια μας παρακολουθεί να νομίζω ότι μιλάω από κομματικό πατριωτισμό. Υπάρχει μια αναντιστοιχία μεταξύ των ποσοστών της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όπου δίνονται οι μικρότερες μάχες, αλλά ναι, πολύ σημαντικές για τα εργασιακά δικαιώματα και όσον αφορά την οικονομική κρίση, για την ίδια μας τη ζωή εν τέλει. Και μια που αναφερθήκατε στο συνέδριο, αυτό το τριήμερο από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα είχατε κάλπες στο ΣΥΡΙΖΑ στις 70 νομαρχιακές ανά τη χώρα. Είχατε σε κομματικές εκλογές για την εκλογή των 5 περίπου χιλιάδων συνέδρων για το συνέδριο στις 14 Απριλίου. Για πείτε μου, πώς πήγανε, έχετε εικόνα, πώς πήγανε οι εσωκομματικές εκλογές? Να σας πω την αλήθεια, επειδή οι κάλπες κλείσαν πριν από λίγο, ναι, αυτό που εγώ τουλάχιστον αγωνίω και νομίζω ότι οποιοδήποτε σέβεται την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία από τα τελευταία 2 χρόνια εξαιτίας του κ. Μητσοτάκη, ούτε αστική είναι ούτε κοινοβουλευτική με όλα αυτά που γίνονται και εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου και εκτός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η αγωνία είναι η συμμετοχή. Αυτό που μπορώ να σας πω... Είχαμε συμμετοχή. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι σε πάρα πολλές οργανώσεις, με δεδομένη τη δύσκολη καθημερινότητα έτσι, όλων μας, με την ενεργειακή κρίση, με την ακρίβεια και την υγειονομική κρίση, που δεν είναι ευκαιρία για όλες μας και όλους μας, κύριε Χατζηνικόλα, υπάρχει συμμετοχή. Και θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο, με δεδομένο ποια είναι η εικόνα πια για τη δημοκρατία, την ελευθερία του τύπου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, έτσι όπως το λέει η Κομισιόν, ο ΑΣΑ, όχι η Δούρου, το να συμμετέχουν οι συμπατριώτες μας σε διαδικασίες όπως ας πούμε τα συνέδρια των κομμάτων, είναι ελπιδοφόρο για την δημοκρατία στην πατρίδα. Ναι, είναι κυρία Δούρου. Εγώ θα είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας. Θεωρώ ότι η δημοσιογραφία δεν περιποιεί τιμή τη δημοσιογραφία ότι οι εκλογές οι εσωκομματικές αυτές του κόμματος της εξωματικής αντιπολίτευσης γίνονται εν κρυπτό και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολύ πολύ ελάχιστα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολήθηκαν με την είδηση. Ωστόσο επιμένω για λόγους καθαρά συνταγματικούς ότι πρόκειται για την εξωματική αντιπολίτευση. Δεν μιλάμε για τον κύριο Χατζηνικόλα ή την κυρία Δούρου. Μιλάμε για την εξωματική αντιπολίτευση της χώρας. Συνεπώς, πω λίγο στα παπούτσια σας και να κάνω το ρεπορτάζ. Δώστε να μου. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν σε όσους μας παρακολουθούν. Να μας κάνετε το ρεπορτάζ. Ναι. Κάνα το ρεπορτάζ. Σε όσους μας παρακολουθούν να πω ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, όχι ο Χατζηνικόλας, όχι η Δούρου, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με την έκθεση για την πολιτική πολυφωνία που εξέδωσε, αποκαλύπτει ότι τη μερίδα του λέοντος τηλεοπτικής κάλυψης την παίρνει η κυβέρνηση. Από 70 μέχρι 80%, κυρία Δούρου. Ακριβώς, και η αξιωματική αντιπολίτευση μόνο με 16%. Ναι. Και μάλιστα μιλάμε για τα στοιχεία που στέλνουν τα ίδια τα κανάλια στο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Άρα έχουμε διαπιστωμένη παραβίαση της συνταγματικής επιταγής για πολιτική πολυφωνία, και επειδή η ίδια ενεξάρτητη αρχή διαστόματος του Προέδρου της, του κ. Κουτρομάνου, παραδέχτηκε ότι δεν είναι σε θέση να προστατεύσει την αποστολή του συντάγματος, όπως είπατε και εσείς, γι' αυτό σας λέω ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος και όλοι μας, και εγώ με τη σειρά μου, επιλέγουμε την άμεση επαφή και την επικοινωνία με τους πολίτες. Και θέλω να σας πω... Και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Δούρου. Ναι, ακριβώς. Θέλω να σας πω, γιατί είναι φρέσκα τα κουλούρια, έτσι. Ναι. 3 μέρες ήμουν στον νομό Χαλκιδικής, ότι αυτή η επαφή και αυτή η επικοινωνία είναι καλύτερη έρευνα για το τι ζουν σήμερα οι πολίτες στην πατρίδα μας. Πιστέψτε με, δεν ζουν την αριστεία, δεν ζουν το επιτελικό κράτος, δεν βλέπουν σε καμία κρίση, καμία ευκαιρία, όπως είπε η εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Δούρα, για την παρουσία σας στο δελτίο του Κόντρα Τσάνελ.